Δεν θα με προδώσει ποτέ η Βρυσίδα. Ποτέ. Θέλω να φύγω. Γιατί? Γιατί δεν είμαι καλά, παιδιά. Σ' αγαπώ πολύ. Σ' αγαπώ. Μην αργήσεις. Και μην χάσεις το μυαλό σου, παρακαλώ, σε το παιχνίδι. Εγώ αυτή τη στιγμή που ήρθα με τη γυναίκα μου να συμμετέχουμε και οι δύο σε αυτό το παιχνίδι, είναι... Πήρα από κοινού μια απόφαση. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε ένα μεγάλο δίλημα. Να τρέξω να την ακολουθήσω, αλλά εγώ εδώ πέρα, Γιώργο μου, δεν ήρθα μόνος μου. Έχω δώσει υποσχέσεις σε κόσμο και είμαι εδώ. Δύο μέρες πριν φύγουμε είχε και ένα τυχές γεγονός με τη μητέρα της και αυτό τη συγκλώνησε. Αν δεν υπήρχε αυτό το γεγονός τόσο έντονο, πιστεύω ότι θα το πάλευε. Εάν ο Σάκης είχε ένα πρόβλημα υγείας με την οικογένειά του, χωρίς δεύτερη σκέψη, θα αποχωρούσα μαζί του για να τον στηρίξω και να είμαι μαζί του. Φάνηκε ότι δεν θα την ακολουθούσε. Δεν μου άρεσε, γιατί από τη στιγμή που την αποκάλεσε και η γυναίκα του, που σημαίνει ότι είναι ο σημαντικότερος άνθρωπος που υπάρχει πάνω στη γη, αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγάλο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Είναι όλα καλά. Απλά η μητέρα της πήγε στο νοσοκομείο, αλλά πάλι είναι όλα καλά. Οπότε ας μην βιαζόμαστε να κρίνουμε το Σπύρο που δεν έφυγε με τη Βρυσίδα. Ο λόγος που έχω έρθει εδώ είναι κάποιες δεσμεύσεις και υποσχέσεις σε πάρα πολύ κόσμο. Βρυσίδα μου, χθες ένιωσα ότι δεν άντεξες. Το κορμάκι σου δεν άντεξε. Ω, Θεέ μου, τι ζούμε σαν το παιχνίδι. Βρυσίδα μου, ήθελα κι εγώ να φύγω μαζί σου χθες. Αλλά γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι είμαι εδώ για να παλέψω.